Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού ακούσαμε τον αγαπημένο μας Θανάση Περιβολιώτη με τις αθλητικές ειδήσεις και το αθλητικό του δελτίο. Έχουμε για άλλον Θανάση στην παρέα μας. Αμέ, από το Θανάση σε Θανάση. Από Θανάση σε Θανάση. Και από Κανάρα σε Κανάρα. Και από Κουλούρι σε Κουλούρι. Κάτι τέτοιο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Τι, καταρχήν, τι κάνει ωραία η όμορφη Θεσσαλονίκη? Η όμορφη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να είναι όμορφη. Α. Και ξέρετε ότι περιλαμβάνει πολύ ωραία πράγματα και φαγητό και... Την ξέρουμε καλά, την έχουμε γυρίσει, Θανάση, την έχουμε γυρίσει. Λοιπόν, για πες μας εσύ τα της Θεσσαλονίκη, βασικά με τα δικά σου και τα της Θεσσαλονίκης τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε σκεφτεί να κάνουμε ένα επιστημονικό εγχείρημα, το οποίο περιλαμβάνει να στείλουμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης στη στρατόσφαιρα, στο διάστημα, στα 40 χιλιόμετρα απόσταση από τη Γη. Αυτό. Πώς θα γίνει αυτό, Θανάση? Ναι, πώς θα το καταφέρετε πρακτικά αυτό? Γιατί ναι, αυτά που μας λες θα διαβάσουμε και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το κουλούρι αυτό θα ταξιδέψει με ένα μεταδηλωγικό μπαλόνι και θα ταξιδέψει με ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Στην προηγουμένη περίπτωση, πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό? Θα φτάσει σε υψόμετρο 40 χιλιόμετρα, με ταχύτητα γύρω στα 18 με 20 χιλιόμετρα, 5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό θα γίνει, όπως είπατε κι εσείς και διαβάσατε, με ένα μετεωρολογικό μπαλόνι από ειδικά τροποποιημένο υλικό για να φτάσει αυτό το υψόμετρο. Και με ένα αέριο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα είναι το υδρογόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι το κομμάτι που είναι το ενδιαφέρον, θα έλεγα, περισσότερο για τον κόσμο. Απλά από πίσω κρύβεται ένα επιτευγματικό γεγονός που θα μπορέσουμε, ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται, γιατί θέλουμε να καταφέρουμε να στείλουμε ζωντανά, live, εικόνες και δεδομένα, τηλεμετρία, καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Και αυτό από πάνω, θα καταγραφεί από με μια κάμερα GoPro. Η κάμερα η GoPro θα... Είναι πάνω στο κουλούρι προφανώς. Όχι, το κουλούρι θα είναι ξεχωριστό, θα είναι μόνο του, θα είναι έξω στο διάστημα. Το κουλούρι θα συνοδεύει ένα κυβότιο, το οποίο μέσα θα έχει τον επιστημονικό εξοπλισμό. Η GoPro, η κάμερα, θα καλύψει με βίντεο και με φωτογραφίες φυσικά, υψηλής ανάλυσης, όλο αυτό το εγχείρημα. Αλλά αυτή η κάμερα, η οποία θα στέλνει τις φωτογραφίες και τα δεδομένα ουσιαστικά μαζί με τον πομπό, θα είναι μια κάμερα η οποία βρίσκεται πάνω σε ένα κύκλωμα που έχουμε φτιάξει και από εκεί θα μεταδίδονται όλα. Η GoPro απλά θα κάνει λήψη και όταν θα το βρούμε το όλο το πακέτο, τότε θα δούμε και αυτά που κατέγραψε η GoPro. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, δηλαδή την άνοδο και την κάθοδο, θα έχουμε live δεδομένα, τα οποία θα μεταδίδονται από τη στρατόσφαιρα και γενικά από τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, δηλαδή όλα τα διαζώματα. Μάλιστα. Μέχρι να βγούμε από την ατμόσφαιρα της γης προφανώς. Και έξω από την ατμόσφαιρα της γης προφανώς θα συνεχίζει να καταγράφει. Ναι, η ατμόσφαιρα της γης αποτελείται από πολλά στρώματα. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι, ας πούμε, εννοώ την ιονόσφαιρα, είμαστε στη μέση. Ναι. Ακριβώς, ναι. Πιο ψηλά, δηλαδή, πιο ψηλά από ό,τι πάνε τα συνηθισμένα μετεωρολογικά μπαλόνια που κάνουν μετρήσεις. Δηλαδή, σε αυτό το ύψος που θα πάμε εμείς, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα ενδιαφέρουσα για να κάνουν μετρήσεις οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό έχουν στα κατώτερα στρώματα, γιατί και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και επηρεάζει και το κλίμα της γης. Έχω διαβάσει, Θανάση, ότι ασχολείσαι από πάρα πολύ μικρός με αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε. Ναι. Γιατί κουλούρι. Γιατί κουλούρι? Γιατί το κουλούρι είναι ένα ελληνικό προϊόν πρώτα απ' όλα. Ναι. Και θεσσαλονικιώτικο προϊόν. Ωραία. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, έχω μια απορία. Επειδή το έχω πολύ με το διάστημα, βλέπω και Doctor Who. Είμαι φαν. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν θα διαβρωθεί το κουλούρι στη στρατόσφαιρα? Θα παγώσει μια αλήθεια. Ναι. Να διαβρωθεί όχι. Ναι, αλλά θα παγώσει, ναι, συγγνώμη, δεν θα παγώσει. Ναι. Γιατί δεν θα αποκτήσει βάρος μετά τον πάγο.
αφού θα παγώσει. Πολύ ελάχιστο. Πολύ ελάχιστο. Μάλιστα. Πολύ ελάχιστο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα επηρεαστεί τόσο πολύ το βάρος, ας πούμε. Και εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ δηλαδή τα κάποια έξτρα γραμμάρια, γιατί το έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο όλο πακέτο. Μάλιστα. Και πες μας λίγο και για την ομάδα. Γιατί δεν το κάνεις μόνος, το κάνεις έτσι με να μια κάνω ομάδα, μια τελευταία ερώτηση για το κουλούρι. Ναι. Θα το φτιάξετε Βεβαίως. Εσείς, θα το πάρετε από εμπόριο. Θα το πάρουμε από εμπόριο. Α! Δεσιάκι. Όχι, νόμιζα μήπως. Επειδή μου χρησιμοποιούσατε ένα άλλο συστατικό στο κουλούρι για να μπορέσει να αντέξει την πτήση. Δεν ξέρω. Όχι. Ή του εμπορίου. Το κλασικό ελληνικό θεσσαλονικιώτικο κουλούρι. Μάλιστα. Θέλω να μας δώσεις το τηλέφωνο του κουλουρτζή αυτό να μας μιλήσει μετά. Ωραία, θα επιλέξουμε και θα σου πω και ποιο, από ποιο μαγαζί. Ωραία, να μας μιλήσει εδώ αποκλειστικά στον Star FM 97,1. Πες μας και για την ομάδα λοιπόν. Λοιπόν, η ομάδα αποτελείται από το επιστημονικό κομμάτι, όπως είπαμε, και από το communicational κομμάτι, με επικεφαλή τον Σταύρο Τυρλίδη, κατά κόσμο Steve Kettner. Αυτός είναι... και με τα social media και γενικά ασχολείται το παιδί πολλά χρόνια. Επίσης είναι, αυτοί έχουν ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα της κάμερας, δηλαδή ώστε να γίνουν σωστά settings για όσον αφορά η GoPro, για να έχουμε ωραίες και φωτογραφίες αλλά και βιντεολήψεις. Και επίσης και με την μικρή την κάμερα που θα στέλνει τα δεδομένα, δηλαδή τα παιδιά έχουν ασχοληθεί με το τι resolution, τι ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά. Γιατί θα έχουμε και τον ήλιο και το φεγγάρι, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Ναι, είναι σίγουρα. Ναι. Εμείς θα περιμένουμε σίγουρα να μας δώσεις έστω τις πρώτες φωτογραφίες αποκλειστικά εδώ για το tvstar.gr, το site μας. TVstar. Ωραία, για το ραδιόφωνο, βέβαια. Και για το ραδιόφωνο, για το site του ραδιοφωνικού του σταθμού και του Star Κεντρικής Ελλάδας γενικότερα. Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες αποκλειστικά. Θα χαρούμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ταξίδι, τέλος πάντων, που αυτό το ταξίδι παίρνει και μια γεύση Θεσσαλονίκης, η αλήθεια είναι. Η στρατόσφαιρα παίρνει γεύση Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι όλο. Άμα το ξέρανε αυτό στο BBC One θα βγάζανε το TARDIS να το έχει Θεσσαλονικιός. Δεν το ξέρανε στον Dr. Who. Ειλικρινά και το TARDIS το έχουν στείλει. Τι εννοείς? Περίμενε τώρα, γιατί πιάσαμε μετά τον Dr. Who. Παιδιά, γίνεται πιο ενδιαφέρον τώρα. Τι εννοείς? Λοιπόν, θα σου στείλω να δεις τι ακριβώς έχουν κάνει. Έχουν φτιάξει ένα TARDIS κανονικά, ναι, και το έχουν στείλει εκεί πάνω. Πότε θα έρθω να περάσουμε ένα βράδυ να πιούμε μπύρες στη Ροτόντα? Βεβαίως στη Ροτόντα. Ωραία. Στο κεντρικό σημείο. Ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, άμα έχετε στείλει και TARDIS, δηλαδή έχω εκτοξευθεί μαζί σας τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη μέρα, γιατί επειδή αύριο θα γίνει η απογείωση, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη μέρα σήμερα που είμαστε πλέον, έχουμε πει στο παγκόσμιο χάρτη, η Ελλάδα έχει πει στο παγκόσμιο χάρτη των ραδιοσυχνοτήτων όσον αφορά αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε, εμείς εκπέμπουμε. Όποιος δηλαδή λαμβάνει από 434 MHz ραδιοκύματα, συχνότητες κτλ. Μπορεί να μας δίνει, ας πούμε. Α, τέλεια. Τέλεια. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλα ενεργοποιημένα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η προσγείωση που θα γίνει, ένα λεπτό. Ναι. Η προσγείωση που θα γίνει με αλεξίπτωτο. Ναι. Γιατί αυτό? Για να σου δει το κουλούρι. Άμα δεν γίνει χωρίς αλεξίπτωτο, θα πιθανόν είναι να καταστραφούν όλα μέσα. Και όλο το kit που έχουν φτιάξει. Άμα δεν βλέπω Dr. Who, είδες τι γίνεται. It's bigger on the inside. Ο Dr. Who τι λέμε, σταθερότανε. Δηλαδή έμπαινε σε ένα τάρτι. Στον χώρο χρόνο. Αυτός δεν είχε μόνο διαστημόπλοιο. Είσαι πάρα πολύ ενδιαφέρον τύπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία και για οποιαδήποτε εξέλιξη. Φυσικά. Είμαστε στην επικοινωνία, μπράβο, για οτιδήποτε νεότερο. Και θα το δείτε, γιατί θα ανεβάσουμε πολλά πράγματα. Υπέροχα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια. Καλή συνέχεια, βεβαίως. Ευχαριστώ.